Γεια χαρά! Εδώ πάλι μαζί για την ΓΑΜΑ Εθνική με την 13η αγωνιστική. Πλησιάζουμε σταδιακά προ το φινάλτη του πρώτου γύρου. Και έχω πει ότι σταδιακά έχουμε και ξεκάθαρε εικόνε, κυρίω όσον αφορά ε, με τη μάχη τη ανόδου σε δύο μίλου Αρχίζει ε, πλέον τη καβάλα και στον 4ο μήλο που δουμανείω αρχίζει να αχνοφαίνεται μια διαφορά. Και στους κομμάτων των επιβοβασμών, πάντα έχω πει ότι ε, ε, τρει-τέσσερι ομάδε φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ πιο πίσω. Λοιπόν, πριν μπω, καταρχά, στα αποτελέσματα και βαθμολογίε στου στ ομίλου. Τι θα σα πω, τι ετοιμάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ετοιμάζω μια νέα εκπομπή. Αυτό είναι κάτι που θέλω να κάνω πολύ καιρό. Ε, έψαχνα να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο με τον οποίο μπορώ να συνεργαστώ ε, για να μπορέσω να, να τρέξω αυτό το εγχείρημα, γιατί είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι εύκολο, αν θέλετε. Έχει, έχει, έχει τι δυσκολίε του, έχει να ψάξει κάποια, κάποια μυστικά. Αυτό ο άνθρωπο είναι ο Νίκο Οφωτιάδη. Ένα άνθρωπο με τον οποίο έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. βρεθήκαμε, τα είπαμε. και αν δεν στραβώσει κάτι που δεν νομίζω να στραβώσει το οτιδήποτε, θα ξεκινήσουμε μια νέα εκπομπή. Αυτή η εκπομπή θα γίνεται κάθε Δευτέρα. Δευτέρα βράδυ και θα είναι live. Ετοιμάζω λοιπόν ένα πολύ δυνατό live στο οποίο θα λέω την άποψή μου για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου που αφορούν και τη Β και τη Γ Εθνική, όλα μαζί, ένα πακέτο, αλλά θα υπάρξει μια, ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη διαφορά σχέση με ό,τι συνήθως συμβαίνει αλλά ε, σε άλλες εκπομπές, ε, σε άλλες έτσι, προσπάθειες ανθρώπων. Εδώ αυτό που θα επιχειρήσω εγώ να κάνω και το έχω αποφασίσει είναι να παίξω με εσάς. Εσείς θα έχετε το λόγο. Εσεί θα πάρετε το λόγο και θα λέτε τι γίνεται, τι βλέπετε για τι ομάδε σα. Θα υπάρξει λοιπόν μία live εκπομπή με τηλεφωνική επικοινωνία. Όποιο θέλει θα παίρνει τηλέφωνο, θα τα λέμε, θα τα σχολιάζουμε. Ε, έχω, έχω μιλήσει με πάρα πολλού ανθρώπου, αν θέλω, έχει μιλήσει. Έχω επικοινωνία με, πολλά, με πολλού από εσά γραπτή από τα μηνύματα και προσωπικά μηνύματα μου στέλνετε και στο Messenger και στο Instagram. Ε, κάτω από κάθε βίντεο λέτε την άποψή σας. Ε, ξέρω ότι θέλετε να, να γνωριστούμε, τουλάχιστον στο κομμάτι της φωνής, εσείς με ακούτε, εγώ σας έχω ακούσει. Okay. Ε, θα είναι μία live επικοινωνία με τον κόσμο. Ο όποιος θέλει θα παίρνει τηλέφωνο, θα τηρήσουμε μία προτεραιότητα, έτσι, θα σας τα πω αυτά στην πορεία. Θα... Και να μπορέσουμε λοιπόν να επικοινωνούμε, να τα λέμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Είναι, είναι εκπομπή είναι τύπο εκπομπή που γίνεται σε ραδιόφωνο, δεν έχει γίνει στο, στο YouTube, στο κανάλι και ιδιαίτερα σε, στα, σε, κανάλι του YouTube και ιδιαίτερα σε Β και Γ εθνική. Γιατί σε Α εθνική υπάρχουν εκπομπέ που γίνονται κυρίω οπαδικέ, παραθυρικού, Ολυμπιακό, πάω κάτι γίνεται. Στο κομμάτι αυτό δεν έχει, δεν έχει, γίνει κάτι, κάτι αντίστοιχο. Θα το επιχειρήσω. Ελπίζω να με στηρίξετε, ελπίζω να πάμε καλά, να είμαστε κοντά, να τα λέμε. Ε, ε, είναι ένα νέο εγχείρημα, παιδιά, να δούμε πώ θα βγει. Εγώ το έχω ετοιμάσει καιρό, ε, πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα, όχι αυτήν την προφανώ, όχι αύριο Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα ίσω έχουμε και την πρώτη εκπομπή, αν όλα κυλήσουν ομαλά. Αυτά λοιπόν, αυτή είναι η έκπληξη που ετοίμαζα καιρό και τώρα είμαστε στα σκαριά που λέμε στο παραπέντε. Πάμε λοιπόν τώρα αποτελέσματα. Ξεκινάμε με τον πρώτο όμιλο. Τι να πρωτοσχολιάσει για αυτό το αποτέλεσμα, Μέγας Αλέξα Αχιάνη Μαρίνα Καβάλα 1-0. Έπαιζε ο πρώτο με τον τελευταίο. Και κέρδισε ο τελευταίο. Και κέρδισε ένα παιχνίδι χωρί να πούμε ότι ήταν εντυπωσιακό σκορ, ότι έβαλε γκολ στο 90, ότι έχασε καβάλα 3-4 πέναλτι, ότι έμεινε με 7-8 παίχτε. Ένα αποτέλεσμα το, το οποίο είναι ασχολίαστο διότι δεν είναι, είναι μη φυσιολογικό ε, και σαν σημείο και σαν σκορ. Αντιλαμβάνεστε ότι η καβάλα έχει πάρει το πρωτάθλημα, το ξέρουν και οι ίδιοι άνθρωποι, οπότε θα κάνουν, μπορεί να έχει απόλυτε βαθμών. Το να χάσει τον τελευταίο είναι παράλογο, παράδοξο νικη ευκαρπια Ευκαρπίας, Απώλο Παραλειμίου 2-2, δύο εμφανισμένες ομάδες που πάνε πάρα πολύ καλά, που δεν θα κινδυνέψουν. ετσι έτσι φαίνεται, απρόπτου. απρόοπτου, καλό μάτς. Βέρια Νέστος, Χρυστούπολης 0-1, περίμενα μεγαλύτερη σε έκταση νίκη για τον Νέστο που επιστρέφει, Χανιώτη Σάις 5-1-0 και η Χανιώτη έκανε πολύ σημαντική νίκη, Θερμαϊκός Δοξανδράμας 2-1 και ο θερμαϊκό είναι πολύ δυνατό. Ο Ρέστο Ρησιάδα, αυτό Βαβάρα 2-0 και εδώ αφυσιολογικό. Άρη Σαββάτο προ το μηχανιά 2-1 με γκολ Διέγκο του Σαμπανίδη που είναι που κάνει εξαιρετική σεζόν. Πάο Χριστόνη αναγεννηση παρμή στο πολύ σημαντικό παιχνίδι το πήρε ο χριστονη Χριστόνη 1-0. Και ενό αγγελοχωρίου παθαγικό 0-2 με 2 γκολ του Βάσκου. Ε, καβάλα 34, Νέσο 29 στη βαθμολογία έτσι. Θερμαϊκό 26, Ρέστο 26, Παθαγικό 24 και το παλαιμι και η Χανιώτη. μάλιστα που δεν θα κινδυνέψουν. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια μάχη για την αποφυγή τη 11 θέση και τη 12η πιθανόν που είναι πολύ κοντά. Ο Άρη Σαββάτου 18, Νίκη Ευκαρπία 18, Ποστό Μηχανίο 17, Αγγελοχώρη 15, Κριστόν 14, Δόξα Δράμα 10, Επανομή 10, Αγία Μαρίνα 8, Πετινό 8, Αετό Βαρβάρο 8, Βέρια 7. Εδώ λοιπόν είπαμε ότι υπάρχουν 6-7 ομάδε που είναι κοντά στη φασαρία στη... 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 που γίνεται για την αποφυγή του επιβασμού και για την αντικατάσταση πάει Πάη Σταμπάρα. Ε, σημαντικά ομάδες... η Νίκη Ευκαρπία έχει εντό την Αγία Μαρίνα, την ε, εβδομάδα ε, μάτσο που μπορεί να τη δώσει ανάσα. Το τέρμι είναι το, το ποσό μηχανία ένα αγγελοχώρη, πολύ πολύ κρίσιμο. Η Κριστόνη παίζει έξω του Ανατολικό Βαρβάρα και αυτά, αν κάνει δεύτερη με νίκη που θα είναι πολύ σημαντική. Η δόξα δράμα πάει να κάνει υπέρβαση με νίκη του Άρια Βάτου και η αναγέννηση επανομή παίζει εκτό στον παθαγικό δύσκολο να πάρει κάτι. Αυτά για τον πρώτο όμιλο με, την, με το αποτέλεσμα παροδία τη Καβάλα. Έτσι θα σχολιάσω εγώ. Πάμε στον δεύτερο που συνεχίζεται αυτό το fair 5 ομάδων ε, τεσσάρων ουσιαστικά βγάζοντα τέρα σταυρού, γιατί δεν, δεν, πάει, για πρωτάθλημα στο τέρα σταυρού, άλλο που είναι και ψηλά. Οι υπόλοιποι τέσσερι θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα και κερδίσανε άπαντε. Φύκη και ραμίδι 0-2 άνετα. Εορδαϊκό στήλα κατσικά, μήνυ έκπληξη 0-2. Θεσπαιδό Αστέρα Σταυρού 1-2 με γκολ στο με ανατροπή καταρχά του είναι η νίκη του Αστέρα και γκολ στο γωνιά του Αλεξίου. Ο Αστέρα έχει κάνει έχει πολλού βαθμού με γκολ στο τέλο. Σβορώνο Αναγέννηση Άτα 2-0. Ε, η αναγέννηση είναι σε πτωτική πορεία. Ναι, αρτάκι τρίκαλα, match μάτ 4-2. Από 2-0 το έκανε 2-2 τα τρίκαλα με 2 γκολ του νικου του Σκόντρα. 84 και 90, 2 γκολ νέα αρτάκι παίρνει το τρίποντο. Βατανιακό και λέει 0-0. Αστέρα Πετρεπίζα και 0-1 και Ζάγκη κάνει καλή νίκη. Λευκή Μπιερικό άνετα 0-2 και Καστοριά Παναμυσιακό του 0 του Α. Ζωβόνο λοιπόν 30, Αρτάκι 28, Κεραμίδη 28, Πιερικό 27, Σταυρό 27, Ζάγκη 24, Καστοριά 23, Τα τρίκαλα στου 22, μια απόσταση αυτή όλη από το από κάτω. Η αναγέννηση Άρτας 19 και 18, Πετριτή 15 και πάμε από κάτω Δεσποτός 14, Κατσικά 13, ορδαϊκός 13, Βατανιακός 12. Όλοι αυτοί είναι, είναι κοντά σωτηρία, αλλά από τη δέκατη θέση απέχουν αρκετά. 8 η Λευκή με 6 Φίκη. Ε, λοιπόν, επόμενη αγωνιστική. Ο, ο Σβορώνος παίζει εκτός στη Θέλα Κατσικά που προέρχεται από, από, από σημαντική νίκη, οπότε ο Σβορώνος θα έχει ένα ζόρι εκεί. Υπάρχει το πολύ μεγάλο ντέρμπι Νέα Αρτάκια Στέρα σταυρού σταυρό στην Εαρτά και συγγνώμη, στο στιφτιό ότι τα παίζουν. Ο εθνικό Νέα Κερομιδίου που έχει τη Λευκήμη και ο Πυρικό του Θεσπρωτό λογικά και δεν πάνε για νίκε. Άρα η Νέα Αρτά είναι αυτή που έχει το πιο δύσκολο μάτ. Μήπω σπάσει το αντίο το, του το, το Σταυρού που δεν έχει ήττα στην έδρα του ε, και παραμείνει εκεί ψηλά. Να πάμε, είπαμε σε ένα πολύ, πολύ, πολύ σκληρό μπραντεφέρ. Όποιο κάνει κάποια απώλεια, ίσω μείνει πίσω. Αυτά. Πάμε τώρα τρίτο όμιλο. Τρίτο όμιλο και εδώ γίνεται μια μάχη πολύ καλή, πολύ δυνατή και εδώ τέσσερι ομάδε. Είχαμε έναν φιλιατρό Κόρνθο 0-1 με γκολ πέαλ του Χαλάτσι. Η Κόρνθο είχε από όλε βαθμόν επιστρέψει στι νίκε. Αστέρα Βάρη Παλαιστινιακό 1-0 με πέαλ του Ντούλια, ο οποίο Ντούλια κάνει μια τρομερή σεζόν πρώτο σκόρερ, πολλά γκολ, εξαιρετικέ εμφανίσει. Ε, ο Αστέρα Βάρη συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Ε, ο οποίο είναι πρώτο πω σε λίγο. Μεσολόγγι θέλει αραφήνα 0-2, 0 γκολ του Γούλα. Η Άλσο Βάρδα 1-0, το γκολ είναι στο 14ο των καθυστερήσεων, αλλά είχε 20, -20 διακοπή. Οπότε, δεν, άμα το δείτε, δεν είναι ότι περιμένα μέχρι να το βάλει για να λήξει. Ερμιονίδα Άρχο 1-2 στο ντέρμπι, το οποίο το άργο, το Άρχο παραδιακό του Μαρίνη. Μαρκό Ρόδο στο ντέρμπι επίση 0-0. Το Αίγιο Παραγιάλο κέρδισε την δηλαδή, Σύρου 2-1. Με 2 γκολ ε, και ο μακρύ ε, μείωσε ο μελισόπουλο. Βίσσα Μεγάρων Πυλή, δύο δεν είναι πολύ σημαντική για το Βίσσα Μεγάρων. Και Μίκονο Άρα Φάντου παίζουν Δευτέρα. Στα βαθμολογία αυτέ βάσει έχει 29. Ε, και να πω εδώ για την Αστέρα ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα του ομίλου. Ε, το δίκαιο άδικο αν βρίσκεται μπροστά ή όχι είναι άλλη κουβέντα. Ωστόσο είναι μια ομάδα που δέχτησε για αποταλισμό. Στην πορεία τη έχει προκύψει. Πάει καλά. Θυμίζω οι απόλυε βαθμών του Αστέρα δεν είναι μόλι μικρομεσαίε ομάδε τη πιο κάτω. Έχει. Δεν έχει πάρει όμω Παρά όλα αυτά έχει εκμεταλλευτεί ότι από κάτω και Κόρινθο και Ρόδο και Αίγιο έχουν πολλού βαθμού σε μάτ που δεν περιμένανε. Ο ίδιο όμω ο Αστέρα δεν έχει χάσει πόντου στα υπόλοιπα. Ο Αστέρα είχε για το. στα τέρμπι του έφερε 0-0 στο Άργο και έχασε την Κόρινθο 1-0. 1-1 εντό με Αίγιο και έχασε μέσα από τη Ρόδο. Στα τέσσερα δυνατά του μάτ. Βρίσκεται πρώτο και συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Κόρυνθος, 27 26 η Ρόδο, 26 το Αίγιο, οι 4 ομάδε που είναι μπροστά. Το Αίγιο να πω ότι η, κρεμή, η, ένσταση που έχει κάνει για το μάτι με τη Μαρκό, εάν το πάρει στα χαρτιά, πάρει πρώτη θέση. Παρανιακό 24, Ελευσίνα, Θήλα, Ραφίνα 21, Μαρκό 20, Σι, Ελλάς, Σιρο, 19, Μίκονο 18 που, να μετα... που, έχει μάτς πολύ κρίσιμο για την Μίκονο, Βάρτα 17, Αέρα Φάντου 16, Γιάλισο 16 που ανέβηκε, Βίζα 15 που ανέβηκε, Το Πιλί 14, Ερμιονίδα 7, Φιλιατρά, Μεσολόγιο και που θα έχουν υποβαστεί. Εδώ είναι πολύ κοντινέ οι αποστάσει. Αν εξαίσουμε του τρει, όλοι οι άλλοι είναι μέσα. Δηλαδή, με μια-δύο νίκε φτάνουν για σωτηρία ή καβαλάνα από πάνω. Με μια-δύο που πέντε από κάτω ε, προ το πάνω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ουδή μπορεί να νιώθει ασφαλή. Δηλαδή, τύπο έλευση. Ο πανεπιστημιακό που έχει 21, ε, αυτό που έχει έχει 16. Οπότε είναι πάρα πολύ κοντά οι αποστάσει. Και εδώ ο όμιλο είναι εξαιρετικό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε και στον τέταρτο. Όπου εδώ ίσω έχουμε ξεκαθάρισμα με το τέλο του πρώτου γύρου. Ε, Καταρχά, έχουμε με το σπυράφο 3-2-1. Ένα αποτέλεσμα super έκπληξη. Πω έχασε καβάλα τύπου που λέμε, α πούμε. Και δεν είναι πολύ μεγάλο γιατί η φωτιά είχε στρώσει. καλή εικόνα και πάει σε μάτσο που ω και χάνει. Βρέθηκε δίπλα πίσω στο σκορ. Το κάνει 2-1 στο τέλο. Μέχρι εκεί είναι πολύ σημαντική απώλεια, η απώλεια ή ήττα για το φωστήρα από ομάδα η οποία θα υποβαστεί. Έτσι. Είπα το Απόλυτο Μήνυ Μήνης, ένα με το του Ρίδιο. Ο Απόλυτο Μήνυ συνεχίζει να μην έχει νίκη στο πρωτάθλημα και έχω πει από την αρχή ότι απορρόπω θα σωθεί. Αγία Παρασκευή προλεπτική 0-3 στο ντεμπούτο του Πάρη Ανδράλα. Προλεπτική κάνει πολύ σημαντική νίκη ψυχολογία. Ζωνιανά Χαϊδάρη Ερμή 1-2, απίστευτο. Τα Ερμή κέρδιζε 1-0. 80 ο Αργυρίου 1-1, 88 ο Ματέα 1-2. Το Χαϊδάρη κάνει τρομερή νίκη και ο Ερμή πλέον σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και ψυχολογικά. Έτσι. Άρης Πετρούπολη περαμαϊκό 1-0, το, γνωστό. Άρης με το 1-0 παίρνει νίκε με γκολ του κριτικού αυτή τη φορά παραμένει ψηλά. Η Λυσιακό 1 1-0 με γκολ του κράτη το 18 νωρί νωρί. Σπάει ο Λυσιακό το αίτο του Αλμυρού που ο Αλμυρός δεν είχε, ήταν καθόλου ούτε, ούτε εντό εκτό έτσι. Και ουσιαστικά τον πετάει εκτό του αθλήματο. Αν είχε κάποιε ελπίδε ο άλλο μυρίος, να το κυνηγήσει. Εθνικό θα 0-0. Ε, γκέλα για τον εθνικό. Καλύτερο εθνικό. Πολλέ ευκαιρίε έχω πει ότι και ο Πανιόνιο και ο Εθνικό φλερτάρουν πάρα, πάρα, πολύ με απόλυτου βαθμών. Και ο Πανιόνιο που κέρδισε στον ελπιακό 1 1-0 ε, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει βρεθεί πίσω στο σκορ. Διότι στο πρώτο μήχρονο, ε, στα πρώτα λεπτά ο Σκαφίδη έχει πιάσει, είχε κάνει τρομερέ επεμβάσει. Και δεύτερο μήνα παρέμεινε ότι ήταν πάρα πολύ κακό, διότι περίμενε απλώ να περάσει το μάτι και να το κερδίσει. Ρισκάρουν πάρα πολύ ο εθνικό την πάτηση, ο Πανιόνιο όχι. Και ο Αγίο Νικόλο επισκοπεί 2-2. Προηγήθηκε επισκοπή. Το γύρω, ο Αγίο Νικόλο καθυστερήσει επισκοπή, κάνει το 2-2, παίρνει τον πόντο. Οπότε εδώ έχουμε Πανιόνιο να πω υπάρχει μεσοβδόμαδα α, τα εξαναβολή και είναι κρίσιμα. Την τρίτη παίζει ο Πανιόνιο με τα Τετάρτη έχει Αλυμπρό Γαζίου Πετρούπολη επισκοπή και ο Άγιο που υποδέχεται τον το Πειραιά. Ο Παρίνο λοιπόν έχει 31 πόντου, ο Εθνικός έχει 29. Είναι λοιπόν ο Παρίνο συν 2. Η λογική λέει ότι θα, θα, κερδίσει τα ζωνιά την Τρίτη. Ε, Δεν ο Παρίνο πάντα είναι καλό, πολύ καλό αποτεκτό. Οπότε πηγαίνοντα στο αυτό το συν 5, θα, έχουν, θα έρθει το μεταξύ του την Κυριακή. Όπου εδώ πάνω, αν κερδίσει και πάει στην 8, δεν γυρίζει το ποτάμι. Εάν έρθει η σοπαλία, το βολεύει και τον παίρνει ακόμα και εδώ η σοπαλία. Θέλω να πω ότι δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Ο εθνικό εκεί θα πρέπει να πάει μόνο για την νίκη, διότι σε ώρα που κάνει σοβαρά, θα πρέπει να επίζει ο πανιόνιο να κάνει δύο γκέλε αλλού. Δύσκολο, πολύ. Λοιπόν, οπότε έχουμε λοιπόν πάμε. Πανιόνιο 31, εθνικό 29, ο Άρε Πετρίπολη είναι 24. Ο Άρε Πετρίπολη που αν κερδίσει το γaz είναι πολύ κομικό το μάτ. Θα είναι κοντά, έτσι. Έχει, είναι αυτό το μείον 7 τον πανιόνιο που μπορεί να το διατηρήσει, αν ο πανιόνιο κερδίσει και ο άρη. Και αν τον βολέψει και το ντέρμπι έρθει χ2, θα πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ κομβικό για τον Άρη. Αν δεν περάσει το γάζι, δύσκολα θα είναι μπροστά. είπα το 22, Λυσιακό 22, 22, ο Αλμυρό έχει 21. Αν και τον Αλμυρό το μάτι με τον Άρη είναι το, 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 το κρίσιμο για να μπορέσει να μείνει κοντά. Ατσαλένιο 21, Χαϊδάρ 18, Επισκοπή 16, Αγίου Νικόλο 16, Προεδρική 15. Φωστία 14, Περαμαϊκό 14, 11 Ελοπιακό 10, Ζωνιανά 8, Απόλυν 6 για Παρασκευή και 3 Πυράσου 5. Εδώ όντω οι πέντε ομάδε με Ελοπιακό, Ζωνιανά και ε, Απόλυν Αγία Ατρόμιο Πυρά είναι δύσκολο να σωθούν. είπα λοιπόν την επόμενη και εκεί το Πανένο Εθνικό. υπάρχει το προοδευτική Άρη Πετρούπολη, δηλαδή ο Άρη πάει δύο μάτζ ντουρ ντάι με, με γάζι και κορυδαλό να κάνει νίκε. Αλλιώ δεν γίνεται. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε διαφορετικά να πλησιάσει και το Φωστήρα έχει εντό θέση με την Επισκοπή. Λέω το Φωστήρα γιατί μου κάνει εντύπωση όλο αυτό που συνέβη και ιτήθηκε. Να το πήρα. Λοιπόν, αυτά για τα αποτελέσματα και τι βαθμολογίε. Περιμένουμε τα, τα δικά σα σχόλια, τα γνωστά, έτσι, τα εκτιμήσει, πώ τα βλέπετε κι εσεί. και είπαμε ότι εν αναμονή ε, ετοιμάζω την εκπομπή. Αν όλα πάνε καλά, την επόμενη Δευτέρα έχουμε το live με τηλέφωνα με δική σα συμμετοχή. Λοιπόν, αναμονή, ευχαριστώ πολύ. Τα ξαναλέμε. Γεια σα.